Καλησπέρα. Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog. Γράφει μια κυρία έτσι ωραία και διερωτάται, τόση αδυναμία πια στους άνδρες. Δηλαδή είναι τόσο αδύναμοι οι άνδρες πλέον. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Η αγαπημένη μου ψυχολόγος, τίποτε άλλο, τα είπα όλα, σε ευχαριστώ. Είμαι 50+, ελεύθερη πια από γάμο όπως είχε διαρκέσει πάνω από δεκαετία, πάνω από 20 ετία, εδώ και κάποια χρόνια. Με δύο αξιόλογα παιδιά, ένα το οποίο είναι στο πανεπιστήμιο και το άλλο το οποίο είναι ακόμη στο σχολείο. Μην νομίζετε ότι χώρισα για τρίτα άτομα. Βασικά ο πρώην σύζυγος βρήκε μια αφορμή, κληρονόμησε τον αδερφό του και επειδή πάντα όλα του έφταιγα στο σπίτι, ήταν η ευκαιρία του να πει ότι έπρεπε να φύγει για να πάει να διαχειριστεί αυτά που κληρονόμησε. Δυστυχώς για αυτόν όλα τον βρήκαν καθοδόν. Χρέη του αδερφού, θέματα υγείας, μιας και το άγχος τον καταράκωσε, σχέσεις με πολύ νεότερες που όφελος δεν είχαν κλπ. Δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια μου. Απόφαση του ήταν πρόβλημα του. Μ' αρέσει ο τρόπος που θα αντιμετωπίζεις. Αποφάσισε ο άντρας να σε χωρίσει στο καλό. Και εγώ αυτή την... Νομίζω πως και εγώ αυτή την αντιμετώπιση θα έδειχνα. Αν ο άλλος δεν θέλει, είναι και με το ζόρι. Σοβαρά. Ευτυχώς είναι εντάξει με τα παιδιά και τα βοηθάει όπως μπορεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο του. Εγώ όμως, πέρα από τα παιδιά και την αγάπη μου προς αυτά, σκέφτομαι τον εαυτό μου που δεν πήρε την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον μια προσοχή. Σπούδασα ξανά λίγο πριν από τα 50 μου για να μην εξαρτηθώ από κανέναν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μου αρέσουν πολύ οι γυναικάρες, οι οποίες ακόμη και στα 40 και στα 45 και στα 50 πάνε ξανά, κάθονται στα θρανία, σπουδάζουν, μαθαίνουν μια τέχνη και παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Γιατί λόγω των παιδιών δεν εργάστηκα για αρκετά χρόνια. Πριν έκανα μια άλλη δουλειά, η οποία δεν απέφερε τόσα χρήματα. Δεν λέω ποια δουλειά κάνεις για να μην πληρώσουν την ταυτότητά σου. Τώρα τρέχω αυτά τα 5 χρόνια να δηλώσω κάποια σύνταξη, γνώσεις, εμπειρίες, να νιώσω σημαντική. Γονείς δεν έχω. Φαντάζομαι έχουν φύγει οι γονείς σου. Τα καταφέρνω όσο μπορώ. Είχα πρόβλημα με την ηλικία μου, γιατί πίστεψα κάποια στιγμή ότι ερωτικά όλα τελείωσαν. Ενώ μέσα μου ήμουν σαν μικρό κορίτσι που λαχταρούσε τον έρωτα, την αγάπη, το ενδιαφέρον προς εμένα. Όχι όλο προς τους άλλους, δηλαδή όχι να δίνεις εσύ συνέχεια ενδιαφέρον στους άλλους, αλλά να σου δώσουν και σε ένα ενδιαφέρον. Οι αποθήκες μου είναι άδειες από ενδιαφέρον. Τι ωραίο αυτό που έγραψες. Και πόσο θλιβερό ταυτόχρονα. Η δουλειά μου είναι λειτουργήμα και απαιτεί μεγάλη αγάπη και τη δίνω απλόχερα. Αλλά είμαι στερημένη αισθηματικά πάρα πολύ. Και σαν και σένα, πόσοι άλλοι άνθρωποι. Δύο σχέσεις που επεδίωξα, η μια βγήκε ότι ο κύριος ήταν παντρεμένος και δεν σκόπευε να χωρίσει. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά σε αυτό το κανάλι, συνέχεια. Και ο άλλος, παιδικός μου φίλος, ήθελε να εγκατασταθεί σπίτι μου από τον πρώτο μήνα να του πλένω και τα ρούχα. Τα είδε ως εκμετάλλευση αυτά και αποχώρησα και από τις δύο και πολύ καλά έπραξες. Βλέπω ότι σε αυτή την ηλικία και όμορφη να κρατιέσαι, οι άνδρες ψάχνουν βόλεψη και υποστήριξη, ναι. Μήπως επειδή στρέφεσαι προς μεγαλύτερους άνδρες. Δεν προσφέρουν όμως στήριξη το ίδιο. Και δεν μιλάω οικονομικά πάντα, συναισθηματικά. Όλοι είναι πληγωμένοι και ζητούν αποκατάσταση. Αυτό δεν το αντέχω. Ναι, και εγώ στη θέση σου δεν θα το αντέχω. Γέμισε ο κόσμος με αδύναμους άνδρες. Απογοητεύτηκα, κυρία Θέκλα. Πριν ένα μήνα γνώρισε έναν κύριο που έδειχνε να θέλει σταθερή θέση, 57 ετών, ο οποίος είναι στη σύνταξη, από καλή δουλειά, δεν λέω και τη δουλειά πάλι για να μην πληρώσουν ταυτότητά σου, που όμως κουβαλάει το διαζύγιο του 10 χρόνια πριν επειδή τον απάντησε. Αχ, αυτά τα διαζύγια και αυτές οι απάντες που δεν ξεπερνάει άνθρωποι για ανθρωπάκια. Έχει μια μηχανή και γυρίζει όλα τα μέρη και φιλοσοφεί με τους ηλικιωμένους στα χωριά. Είναι καλή δουλειά του τζιτούτου. Καλή δουλειά του και αυτού. Καλή δουλειά. Είναι καλός άνθρωπος αλλά στον κόσμο του. Έλα. Ενώ φαίνεται από αυτά που έγραψε προηγουμένως είναι στον κόσμο του. Θα μπορούσε να σκύψει σε μένα και να με αφουγκραστεί. Δύσκολο. Τον σκέφτομαι, αλλά ως μικρό κορίτσι μέσα μου θέλω τον έρωτα, την αγάπη, τον ενδιαφέρον για μένα, την ίδια πάνω απ' όλα. Όχι πάλι για τον άλλο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να βρω αυτό που μου λείπει.
Πόσα πια πρέπει να προσφέρεις για να λάβεις κάτι κι εσύ? Τίποτα. Εδώ ξεκινάει το λάθος σου, που θεωρείς ότι πρέπει να προσφέρεις για να λάβεις. Όχι. Οι σχέσεις είναι ανταποδοτικές. Δεν πάμε και προσφέρουμε για να λάβουμε. Βρίσκουμε και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι ανταποδίδουμε ή επειδή γουστάρουμε ανταποδίδουμε. Μήπως να σιωπήσω για πάντα και να μην ξαναπώ τις ανάγκες μου? Όχι, αντιθέτως, να τις διεκδικείς τις ανάγκες σου. Με πνίγουν όμως. Σε μένα τυχαίνουν οι αδύναμοι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ότι είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα σου γράψουν και άλλες φίλες. Μα και σε μένα, μα και σε μένα, μα και σε μένα. Εγώ νομίζω ότι η αδυναμία στον άνθρωπο, και μιλάω για όλους τους ανθρώπους, δεν μιλάω μόνο για τα φύλλα, στις γυναίκες, στους άνδρες, είναι κάτι το οποίο είναι συχνό φαινόμενο, επειδή θέλει κότσια πολλά να αντέξεις τον εαυτό σου, να σηκώσεις τον εαυτό σου, να σηκώσεις το δικό σου προσωπικό βάρος, να σηκώσεις τον όποιο σταυρό κουβαλάς και να δώσεις λύση στα προβλήματα σου και να μην φορτώνεσαι στους άλλους. Έχουμε και δεύτερο mail. Κυρία Θέκλα, γεια σας και πάλι. Ήθελα να σας προλάβω σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος που είχα στείλει, γιατί δεν συμπλήρωσα σημαντικά στοιχεία για την καθημερινότητά μου. Επειδή, όπως σας έγραψα, ψάχνω για να βρω ένα σύντροφο που να με νοιάζεται πραγματικά. Ξέχασα να επισημάνω ότι η δική μου ζωή είναι λίγο απαιτητική ως προς τις υποχρεώσεις μου. Δηλαδή, εκτός από τη δουλειά μου που έχει βάρδιες και μπορεί να είμαι νύχτες, που αυτό σημαίνει ότι το πρωί θα πάω να κοιμηθώ, έχω μετά και τον μικρότερο μου παιδί που πρέπει να μαγειρέψω για αυτό, να το πω φροντιστήριο όταν πρέπει και φυσικά να φροντίσω για ό,τι άλλες ανάγκες έχει. Όχι κάθε μέρα, αλλά ενώ ψώνια να περάσω από τα φροντιστήρια, μόνο εμένα έχει στην πόλη που μένουμε. Ο πατέρας, όπως είπα, βρίσκεται σε άλλη πόλη και βλέπει το παιδί τα Σαββατοκύριακα. Το μεγαλύτερο μου παιδί σπουδάζει σε άλλη πόλη και σας άφησα στο προηγούμενο μήνυμα με τη σχέση μου με αυτόν τον πρώην, λες το επάγγελμα που έκανε, 57 ετών. Τώρα εσύ είσαι 50 και κάτι. Βρες έναν 50 παρακάτι. Ή ένα 40 και κάτι. Τι πας στο 57, ρε παιδί μου. Δες αυτό το βίντεο που κάναμε για σχέσεις με νεότερους άνδρες, γιατί εγώ θεωρώ ότι αφού είναι άνδρα που θα πάρεις, άνδρα θα πάρεις, θα πάρεις γυναίκα, άνδρα θα πάρεις, να τον πάρεις νεαρό να σώνει, να έχει συναισθηματικές αντοχές και άλλου είδους αντοχές, αλλά και συναισθηματικές αντοχές. Γιατί περιορίζεις τον εαυτό σου να βρεις κάποιο μεγαλύτερο, ψάξε κανένα μικρότερο. Σου λέω τώρα ψάξε να βρεις έναν 20 ετών. Ψάξε έναν με 10 χρόνια προς τα κάτω από σένα. Ή με τη διαφορά που έχει αυτός από σένα προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Ο συγκεκριμένος. Ένα λεπτό, γιατί έχω σβήσει τη συνάντηση. Πού το έχω πάρει? Α, καλά. Τι έχω κάνει τώρα? Το χάσα. Πού πήγε? Α, το βρήκα. Τα έχω σε σημειώσει, σα είπα. Τα έχω σε σημειώσει και κάτι πάτησα και νομίζω ότι διέγραψα τη σημείωση. Λοιπόν, πάμε πίσω να συνεχίσουμε για το συγκεκριμένο. Τα έχω πάρει εγώ τώρα που εσύ ασχολείσαι με τον ηλικιωμένο σε σχέση με σένα. Ο συγκεκριμένο έχει πολύ ελεύθερο χρόνο. Έχει αυτοκίνητο, μηχανή και ποδήλατο. Τη γυναίκα τι τη θέλει αφού έχει αυτοκίνητο, μηχανή και ποδήλατο? Διερωτώ με. Μένει σε ένα χωριό αρκετά μακριά από εδώ και όταν είναι να βρεθούμε, πάω εγώ εκεί γιατί μένει μόνο. Τώρα κλείνουμε 2 μήνες γνωριμίας, να ζήσετε. Αλλά πολύ λίγο έχουμε βρεθεί. Πώς θα ζήσετε άμα δεν βρίσκεστε? 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Αυτό κάθε μέρα πάει εκδρομές σε φίλους που μένουν σε κοντινά χωριά, που και αυτοί φαντάζομαι θα έχουν μηχανή, αυτοκίνητο και ποδήλατο. Μου στέλνει μηνύματα το πρωί νωρίς και μετά μιλάμε το απόγευμα με texting, με μηνύματα. Κάνει ορειβασίες, έχει φίλους ζευγάρια που κάνουν και αυτοί, κάνει ποδήλατο για την υγεία του, καλά να είναι ο άνθρωπος και όλη μέρα είναι έξω και τρώει σε ταβέρνες. Αυτό δεν θα βοηθήσει και πάρα πολύ στην υγεία του να τρώει όλη μέρα έξω σε ταβέρνες. Από εδώ εύκολα δεν περνάει αν δεν του πω εγώ. Έχει έρθει μια φορά που έλειπε το παιδί σχολείο μόνο. Περιμένει, λέει, να πάω εγώ από εκεί όταν θα μπορώ. Και συνήθως φεύγω με τα ρούχα στο αυτοκίνητο για να αλλάζω ώστε να το συναντήσω. Δηλαδή, πας μετά τη δουλειά. Σεξουαλικά δεν έχουμε καλό επίπεδο ακόμα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θέλει ο άλλος. Είναι τα νόημα έχει κόρη να κάνει σχέση με κάποιον ο οποίος είναι πιο ηλικιωμένος. Είναι πιο ηλικιωμένος, είναι μεγαλύτερος από σένα. Ο οποίος έχει αυτοκίνητο, μηχανή, ποδήλατο. Ο οποίος είναι όλη μέρα τρώει στις ταβέρνες και να μην κάνετε και καλό σεξ. Τι κάνετε μαζί?
Υπάρχει μια νευρικότητα σε αυτόν σαν να μην το χωράει ούτε το κρεβάτι του. Δεν έχει καλή ανόρθωση και μου ζητάει πολλές εκπλήξεις για να εξεταριστεί. Τι? Από τον πρώτο μήνα γνωριμίας και το δεύτερο. Σεξουαλικό πρόβλημα μου μυρίζεται εμένα. Σεξουαλική δυσλειτουργία. Ίσως και κόλλημα με την πρώην γυναίκα του που τον έχει απαντήσει. Ίσως να κάτι που να έχει να κάνει με την υγεία του και με το ότι τρώει στις ταβέρνες. Εγώ προσπαθώ, αλλά σκέφτομαι ότι στην αρχή μια σχέση αυτό θα έπρεπε να έρχεται από μόνο του και όχι με ειδικά εσώρουχα και κόλπα για να ολοκληρώσει κάποιο. Συμφωνώ μαζί σου. Όταν βρισκόμαστε, έχουμε καλή επαφή και επικοινωνία, μεν, αλλά αυτό είναι στην αρχή παγωμένο και σιγά σιγά ανοίγεται μέχρι να φύγει. Παρέτα. Παρέτα. Συγγνώμη που επειδή δεν είμαι ψυχολόγο, γι' αυτό που δικαιούμαι να σου πω, σου λέω σαν φίλη. Παρέτα. Σταμάτα δηλαδή. Θέλει από εμένα πρωτοβουλίες να δείξω πώς το θέλω. Ω, κομπλεξιλίκια. Αυτά το να μου δείξει μου πώς με θέλεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα να περιμένει ο ένας από τον άλλο να του δείξει πώς το θέλει. Είτε γουστάρεις και το δείχνεις αυθόρμητα, είτε δεν γουστάρεις και δεν το δείχνεις. Παρετάτε μας. Παρετάτε μας. Παρέτα. Όταν φεύγω από εκεί είναι αργά και πάω μες τη νύχτα μου, μες τη νύχτα σπίτι μου, οδηγώντας σε κάτι στενούς δρόμους για να φτάσω πτώμα σπίτι μου, να ξαπλώσω λίγο, να δω το παιδί μου και να φύγω για βάρδια. Όχι, κόρη, παρέτα. Παρέτα. Αυτό την άλλη μέρα έχει φύγει για την εκδρομή του με φίλους του και με ζεδάκια πάλι, γιατί είναι συνταξιούχος, είπαμε. Και με παίρνει τηλέφωνο να μου πει πώς πέρασε και τι έφαγα. Να άλλη νένια δεν είχες εσύ. Να ακούσεις πώς επέρασε ο αθκιαζερός. Αθκιαζερός σημαίνει αυτός που. Αργόσχολος. Να μάθεις πώς πέρασε ο αργόσχολος. Εγώ εκείνη την ώρα σκέφτομαι. Άσε μας κι εσύ. Πες το κιόλας, μην το σκέφτεσαι μόνο. Εγώ εδώ δεν παίρνω τα πόδια μου και εσύ μου λες για εξορμήσεις. Και όταν έρθει η ώρα να κάνεις την εξόρμηση στο κρεβάτι, δεν μπορείς! Και κάνεις υπεραναπλήρωση με όλα τα άλλα, άντε! Έτσι, πριν δύο μέρες μου βγήκε μια άρνηση να το δω πάλι. Με ρώτησε πότε θα βρεθούμε και του είπα ότι δεν θέλω. Καλά έκανες. Γενικά δεν θέλω. Ενώ όλο αυτό τον καιρό ανυπομονούσα σαν τρελή και ένιωθα ερωτευμένη, ξαφνικά δεν έχω κέφι να πάω να ασχοληθώ μαζί του. Είδες, δεν χρειάζεται για να σου απαντήσω το email. Μόνο που το στείλες, βοηθήθηκες. Με την αποστολή. Γιατί όντως, άμα γράψεις το θέμα σου κάτω και το δεις γραμμένο, το συνειδητοποιείς κιόλας. Μου βγήκαν νεύρα για τη διαφορετική ζωή που ζούμε, για το ότι δεν έρχεται καθόλου προς το μέρος μου, για το ότι επίσης το παίζει ανέμελος και ανεξάρτητος. Ναι. Και εγώ θα νευρίαζα. Θα κλαμπούθελε. Ενώ είχα πει η ζωή μου, η ζωή του και σεβαστώ τι κάνουμε, τώρα δεν μου βγαίνει. Μα δεν είναι επίσης όρης, όλο εσύ ταλαιπωρήσεις αυτό. Και ταλαιπωρήσεις και δεν ευχαριστιέσαι κιόλας. Νιώθω κενή, δεν έχω δεθεί μαζί του καθόλου για να μιλήσουμε αν θέλω να του πω ένα πρόβλημα στη δουλειά μου. Θα τον βρω το απόγευμα μετά το μεσημεριανό του ύπνο και δεν κάνει καμία έκπτωση στις εκδρομές του και στο πρόγραμμά του. Παρέτα είπα. Νομίζω αυτό το vlog θα το ονομάσω παρέτα. Το παρέτα είναι η προστακτική του παρετό. Παρέτησε δηλαδή. Παράτατον. Μιλάω στην Κυπριακή. Αφήστε που με έφαγαν οι δρόμοι. Εντάξει, έχω το παιδί μου εδώ, αλλά και αυτό ούτε για καφέ δεν έρχεται να πιούμε εδώ κοντά. Ούτε ξενοδοχείο δεν θα πλήρωνε να βρεθούμε για να μην οδηγάω προς αυτόν κουρασμένη. Παρέτα, είπαμε. Μου αρέσει που θέλει και σχέση μόνιμη και ουσιαστική. Να κάνει σχέση με το ποδήλατό του και στις ταβέρνες πες του. Δεν νιώθω ότι παλεύει ιδιαίτερα για να τη χτίσει. Καθόλου δεν παλεύει, τίποτα. Και μου απάντησε ότι φταίει το πρόγραμμά μου. Βεβαίως, φταίει το πρόγραμμά σου, κόρη. Το πρόγραμμα σου φταίει, όχι αυτό. Να σου πω κάτι. Όταν είχα γνωρίσει εγώ τον άντρα μου το 16, είχα ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Μπορεί να δούλευα και 12 ώρα. Δηλαδή πήγαινα από το πρωί στο γραφείο και γινόταν βράδυ να πάω σπίτι. Έκανα διάλειμμα, αλλά κοιμόμουν στο πέντου γραφείο. Γιατί καταλάβετε ότι έχω θέμα με τον ύπνο, ότι θέλω να κοιμάμαι. Και μιλάμε, δεν με έπαιρναν τα πόδια μου να πάω πουθενά. Αλλά επειδή ερωτεύτηκα, επειδή και εσύ εξακολουθώ να είμαι ερωτευμένη. Έκανα αλλαγές και στο πρόγραμμα μου. Όταν λέω αλλαγές στο πρόγραμμα, δεν είναι ότι δούλευα λιγότερες ώρες. Εννοώ ότι όσο κουρασμένη και να ήμουν, είχα όρεξη να πάω να το δω που στην αρχή ζούσε σε άλλη πόλη. Όχι τώρα μόνο αυτό είναι συνταξιούχος, ανέμελος, αθιαζερός, αργόσχολος και δεν έρχεται να σε ειδικευτεί το πρόγραμμά σου. Αυτό έχει χρόνο, εγώ λέει δεν έχω. Μα και να είχα, ίσως να ήθελα να τον περάσω αγκαλιά μαζί του, ήχου ζουρεύοντας, γιατί αυτό μου λείπει. Ένας όμως να κουμπίσω και να του πω όλους τους φόβους και τις ανασφάλειες μου. Όχι να σκαρφαλώνω τα βουνά. Βέβαια. Κατσίκες είμαστε να σκαρφαλώνουμε τα βουνά. Στην ηλικία. Εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα η ερωτησία, αλλά δεν έχει άλλες προτεραιότητες αυτός. Να μην σας κουράζω, όχι δεν μας κουράζεις, μας δεν σκεδάζεις. Δεν είναι σε να κοροϊδεύουμε, τον τύπο κοροϊδεύουμε.
τη φάση του, όχι τον ίδιο, δεν το ξέρουν. Του έστειλα μήνυμα ότι οι δρόμοι μας διαφέρουν και ότι, αν θέλει πραγματικά πολύ κάτι όπως εμένα, ας πούμε, θα το είχε προσαρμόσει το δικό του πρόγραμμα. Πολύ σωστά του είπες. Οι φίλοι του είναι όλοι ζευγάρια που πάει και τους βλέπει, αλλά στο τέλος της ημέρας του μόνος του κοιμάται. Μόνος του κοιμάται. Μα το σκέφτηκες ότι μπορεί να μην θέλει να κοιμάται με παρέα, γιατί άμα κοιμάται με παρέα θα πρέπει να αποδώσει και δεν μπορεί να αποδώσει. Και δεν το παραδέχεται και στον εαυτό του. Αυτό δεν θα τον έκανε να κυνηγήσει κάτι που του λείπει. Ποιο σου είπε εσένα πως του λείπει. Εσένα σου λείπει η συντροφικότητα. Ποιο σου είπε ότι σε αυτόν λείπει η συντροφικότητα. Περιμένει από εμένα όλο το τρέξιμο της σχέσης γιατί σέβεται το πρόγραμμα, μου λέει. Α, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δικαιολογίες ωραίες. Εσείς το πιστεύετε όλο αυτό? Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Έχει πολύ ώρα που έχω θυμώσει. Τι γνώμη έχετε? Θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι καλύτερο? Να τον παρετήσεις. Να τον παρατήσεις. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και πάλι και να γνωρίζετε ότι είστε αξιαγάπητοι γιατί έχετε αμεσότητα και συνέστηση. Λοιπόν, φιλενάδα, σε καταλαβαίνω που θέλεις αγάπη και συντροφικότητα. Για να έρθει στη ζωή σου όμως η αγάπη και η συντροφικότητα πρέπει να σταματήσεις να κάνεις εκπτώσεις. Γιατί όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, στον ύμνο της αγάπης, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε εκπτώσεις. Δηλαδή, να δεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με τις αρχές, τις αξίες μας και τα θέλω μας. Δικαιούσε να θέλεις πράγματα και δικαιούσε να πεις όχι σε πράγματα που δεν θέλεις. Αυτή η εικόνα που έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να δώσεις για να πάρεις είναι άκρως προβληματική, εξαιρετικά προβληματική. Όχι μόνο για σένα, για όλους μας. Να δεις το βίντεο το οποίο έγινε πριν κάνα μήνα για τους people pleasers, τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν πάνω απ' όλα την ευχαρίστηση των άλλων και όχι τη δική τους. Να ακούσεις πολύ προσεκτικά και να πάρεις τα μηνύματα από εκείνο το βίντεο. Η γνώμη μου είναι ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Συγχαρητήρια για τη δουλειά. Μπράβο για τη δεύτερη σπουδή. Μπράβο για τον νέο δρόμο που έχεις ανοίξει. Είσαι σε μια φάση τώρα που έχεις ακόμη το παιδί στο σχολείο. Τα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχεις το παιδί. Στο λέω και από προσωπική πείρα, όταν φύγει το παιδί θα αδειάσει πάρα πολύ το πρόγραμμά σου, έστω και αν δουλεύεις βάρδιες και θα ξεκουραστείς και πιο ουσιαστικά, γιατί έχοντας ένα παιδί στο σπίτι έχεις συνεχώς έγνοιες, τα αγαπάμε τα παιδιά μας, τα θέλουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κουραστικό να μεγαλώνεις παιδιά, όπως επίσης είναι κουραστικό να φροντίζεις κατοικίδια. Μην σας πω ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο κουραστικά από τα κατοικίδια. Λοιπόν, σίγουρα τα παιδιά είναι πιο κουραστικά από τα κατοικίδια. Καλύτερα τα κατοικίδια. Ενώ είναι πιο ξεκούραστο να έχεις το γάτο σου, το σκύλο σου, να πάρεις το σκύλο σου μια βόλτα, να βγεις έξω, πιο χαλαρά πράγματα. Αυτό να τρέχεις φροντιστήρια, να τρέχεις σχολεία, να τρέχεις ψώνια, Παναγία μου, να μαγειρεύεις, να κάνεις συνέχεια. Λοιπόν, εστιάσου στον εαυτό σου, φιλενάδα, κάνε καλά πράγματα για σένα. Εγώ θα σου έλεγα, εφόσον είσαι και στον τομέα που είσαι και μπορείς να έχεις πρόσβαση σε υπηρεσίες καλές υγείας, ψάξε να βρεις ένα καλό ψυχολόγο να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ενδυναμώσεις την αυτοεκτίμηση σου, την αγάπη προς τον εαυτό σου, να σιγουρευτείς για το τι πραγματικά θέλεις από τη ζωή σου και να το διεκδικείς χωρίς εκπτώσεις. Δεν σε πήραν τα χρόνια. Στα 50 που είσαι είναι μια εξαιρετική ηλικία που μπορείς να χτίσεις πράγματα. Και όταν κάνεις μια γνωριμία, μην το αφήνεις να πάει τόσο πολύ καιρό να ταλαιπωρείσαι με τον άλλον ο οποίος από την αρχή έχει δείξει το σετ του, έχει δείξει τον εξοπλισμό του. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις 2 και 3 μήνες σχέση για να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι κουκουρούκου και ότι η έγνοια του είναι τα ταξίδια και τα εκδρομές και οι ταβέρνες. Καλές είναι και οι ταβέρνες, αλλά είμαστε και σε μια ηλικία παραγωγική εμείς. Ενώ δεν έχουμε χρόνο να τρώμε στην ταβέρνα. Όταν αφιπηρετήσουμε, θα πάμε και εμείς στην ταβέρνα. Άσε στην Ελλάδα που έχετε αυτό το σύστημα που αφιπηρετείτε τόσο νωρίς. Αυτό είναι καλό. Καθόλου καλό. Βοηθάει. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτεροι άνθρωποι να αργούν να αφιπηρετήσουν, γιατί όσο εργάζεσαι, είσαι δημιουργικός. Ειδικά αν κάνεις και ένα επάγγελμα που να σε εκφράζει και να λειτουργεί όμως αυτό που κάνεις εσύ. Λοιπόν, μην περιμένεις να τη φας τη μούρη όλη την κατάσταση και μετά να ανοίξεις τα μάτια σου να πεις αντεγιά. Απ' την αρχή, να τα βλέπεις αυτά τα πράγματα απ' την αρχή. Και ναι, δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια και ναι, δεν υπάρχει λειψανδρία του στήλου ότι δεν θα βρεθούν άνδρες να γνωρίσεις. Από αυτούς που θα γνωρίσεις αρκετοί θα είναι ακατάλληλοι, οι περισσότεροι θα είναι κατάλληλοι, αλλά ένα θέλουμε. Και θέλουμε, εγγένει χαρά ημί που να ανοίξεις, έναν άντρα θέλεις. Σου στέλνω την αγάπη μου και ελπίζω να σε διασκέδασε και λίγο, να σε έκανα να γελάσεις. Φιλιά. Καλό βράδυ.